Εμείς ξέραμε για πέντε καινούρια, νομίζαμε ήταν για τα πέντε κάτω στο κέντρο. Άρα και είσαι τώρα το ένα στην Όλυμπο, ε. Δεν το ξέραμε. Δεν νομίζαμε ήταν στο κέντρο. Μας λένε Όλυμπο και λέω, μάνα, μάνα. Πρώτη φορά ήρθαμε και εδώ. Πώς το βλέπεις το χωριό? Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Είναι ένα χωριό της παράδοσης. Αλλά χρειάζεται και αυτό επειδή έρχονται επισκέπτες. Σίγουρα, σίγουρα, ναι. Τι, δουλεύει? Δουλεύει. Περιμένουμε τώρα να δουλεύει. Κάθε λίγο κάποια ώρα. Είναι και τα άλλα που τα κάνα. Very good. Καινούριο. Yeah. Πολύ καινούριο. Yes. Πολύ ωραίο. Καινούριο. Είσαι πρώτος πελάτης. Πρώτος πελάτης. I don't understand. I'm sorry. Πώς θα τα πω. Είσαι δηλαδή. Ένα πες εσύ εξήγησε. First class είναι. First customer. Yes. First class. Δεν μπορώ να μου τα πω στα αγγλικά. Είναι new. This is new for that, because it's new now, for okay. That. Was not before, and it's good for you to coming because you need the money. And you the first customer, and use it. On the first one? Yes. Really? First customer, you know. Very good. Τι είναι, χρειάζεται αυτό εδώ πέρα? Πάρα πολύ. Πώς τα βλέπεις εδώ τα πράγματα? Καλά, μια χαρά. Ε? Μια χαρά, μια χαρά. Χρειάζεται. Λοιπόν, Μαρία, αυτά θα πάρω είναι στο τι? Ωραία, μια χαρά όλα που βλέπω. Ακούς. Έλα, χαρά. Δηλαδή χρειάζεται αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ μας εξυπηρετεί και δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε ούτε στα πηγάδια, ούτε πουθενά. Κάνουμε τη δουλειά μας μέσα στο χωριό μας, πολύ ωραία. Είμαστε από τις τυχερούς. Δηλαδή μας έλειπε αυτό το συγκεκριμένο. Πώς θα βλέπεις? Πάρα πολύ εξυπηρετικό για το χωριό, το οποίο δεν υπήρχε καθόλου. Ήρθαμε από τη Σάμμο και δεν βρίσκαμε ούτε καν χρήματα, ούτε έπρεπε να πηγαίνουμε στα πηγάδια. Είναι πάρα πολύ καλή λύση. Μπράβο σε όποιον έκανε αυτή την κίνηση. Και πιστεύω να υπάρχει και καλύτερη υποδομή στο χωριό από εδώ και στο εξής. Κώστα, εσύ τι λες, έρχεται κόσμος εδώ τώρα? Κόσμος αρκετός. Εξυπηρετεί. Εξυπηρετείται ο κόσμος και είναι χαρούμενος γιατί έρχονται και βρίσκουν, ας πούμε, το μηχάνημα εδώ πέρα που, τέλος πάντων, άλλη φορά δεν μπορούσαμε να το συμπεριταστούν και να αυτό. Ήταν υποχρεωμένοι να πάνε στα πηγάδια κάτω για να βρουν χρήματα να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι χαρούμενος. Εντάξει, θα είναι. Μια χαρά.